than cocaine. Ο Άκης Πετρετζίκης είναι Θεσσαλονικιός. Όμορφος, καλό παιδί και πολύ καλός μάγειρας. Είναι ο πρώτος master chef στην Ελλάδα και έχει όλο το πακέτο για να θεωρείται ένας από τους πιο περιζήτητους άνδρες της ελληνικής showbiz. Καλησπέρα. Καλημέρα. Καλησπέρα είναι, πήγε 12 κοντά. Δεν έχει πάει 12, είναι 11 και είναι καλημέρα. Αφού ξέρω ότι ξυπνήσω από τις 5.30, άρα 12 η ώρα για σένα είναι μεσημέρι. Ναι. Έχω ξυπνήσει και σήμερα μία Κυριακή, και σήμερα ξύπνησα νωρίς. Όμως για να έρθω και να τρέξουμε. Ακριβώς. Δεν μου λες, φαντάζεσαι τον εαυτό σου ως η πατέρα, μπαμπά μου, παιδιά. Ναι, γιατί όχι. Στο μακρινό μέλλον ή στο άμεσο μέλλον. Όταν βρεθεί η κατάλληλη. Τώρα και τώρα να έρθει, άμα τη βρω, τώρα θα το κάνω τώρα, αλλά πού την είναι. Όμως κάτι πρέπει να έχει για να σε κεντρήσει. Πρέπει να τα έχει όλα. Πρέπει να είναι και μαγκάκι, να είναι και τηλικιά ως εκεί που δεν πάει. Θέλει να τα έχει όλα και γουτσουγούτσου και μαγκάκι. Απ' όλα. Τι μπορεί να σε θυμώσει εσένα σε μια γυναίκα? Τι μπορεί με θυμώνει σε μια γυναίκα να μην ξέρω γενικά που βρίσκεται και τι κάνει. Δεν θέλω έλεγχο, απλά θέλω να ξέρω. Μπορώ να ξέρω αυτό. Μου λες η εμπειρία σου στο πρωινό, πώς είναι? Ναι, η Φέη, πούντι. Τι φοβάσαι τη Φέη, για το τι θα μαγειρέψεις κάθε μέρα, αν θα σου πει είναι ωραίο, δεν είναι, έχεις τέτοιο άγχος? Να σου πω την αλήθεια, λίγο άγχος το έχω, λίγο, δεν με έχει φύγει ποτέ. Αυστηρή. Όχι, δεν είναι αυστηρή, είναι, πιστεύω και αυτή αυτόρμητη όπως είμαι και εγώ αυτόρμητος πάρα πολύ. Και άμα δεν της αρέσει κάτι θα το πει σίγουρα. Ναι. Γι' αυτό προσπαθώ να κάνω κάθε μέρα ράβα γιατί δεν της αρέσουν αυτό. Ποιος είναι πιο αυστηρός, ο Γιώργος ή η Φέη? Αλλά ο Γιώργος είναι άλλη κατηγορία. Δεν το βάζουμε σε κατηγορία φυσιολογικών ανθρώπων αυτόν τον άνθρωπο. Είναι σε άλλο επίπεδο. Ο Γιώργος για να ευχαριστηθεί με κάτι πρέπει να είναι το τέλειο. Θέλεις να συνεχίσεις να κάνεις κάτι τέτοιο ή θα ήθελες να κάνεις να έχεις τη δικιά σου εκπομπή? Κοίταξε. Τώρα όλα αυτά τα μαγειρικές είναι πολύ χρήσιμα. Ναι. Καλός ή κακός, φέτος ουσιαστικά το κομμάτι της μαγειρικής είναι ολόκληρη ενότητα, είναι 20 λεπτά και. Οπότε πιστεύω αυτό που ήθελα να κάνω, γιατί το πρόβλημά μου πέρυσι ήταν αυτό, ότι σε 10 λεπτά δεν προλάβα να δείξω αυτά που θέλω να δείξω. Οπότε από τη στιγμή που τα δείχνω δεν έχω πρόβλημα. Φυσικά μία εκπομπή θα ήταν πολύ καλύτερα, γιατί αλλιώς είναι μονταρισμένο, αλλιώς live. Το live είναι πολύ πιο δύσκολο, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Έχεις συζητήσει για τον χρόνο? Με δουλεύεις. Εδώ πέρα δεν συζητάμε. Πάει κάτι πάρα πολύ καλά και ό,τι πάει καλά δεν το αλλάζουμε, δεν είναι? Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Εγώ είμαι καινούριος, δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα. Να, παίρνουμε και τη Φέη από πριν, κατάλαβες. Φύγε από εδώ να κάνουμε τη δικιά μας τηλεδέψη και εμείς. Πάντως η Φέη προσέχει πολύ τη διατροφή. Τώρα τελευταία άρχισε να κάνει δίαιτα, δεν δοκιμάζει. Δοκιμάζει όσο πρέπει. Πολύ λίγο. Και μου λέει, άκη πρέπει να χάσω. Δεν μου λες, είναι καλή μαγείρισα. Ναι. Πάρα πολλές φορές. με στέλνει μήνυμα, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει για πράγματα που κάνει σπίτι. Για κέικ και το ένα και το άλλο και το παράλληλο. Αλλά τώρα έχει γίνει πια expert, δεν χρειάζεται. Απλές συμβουλές. Τι σκέφτεσαι για το μέλλον για σένα, φοβάσαι καθόλου το μέλλον, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα? Όχι, εγώ δεν έχω κάτι να στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό είναι το υπέρμενο, ότι εγώ, άμα δεν πάνε καλά τα πράγματα εδώ πέρα, το πρώτο αεροπλάνο και έξω. Φεύγεις, Ναι, εγώ έξω έχω δουλειά. Έξω έχω και καλύτερη δουλειά από εδώ. Τι εννοείς? Έξω δούλευα, έξω βιογραφικό μου είναι έξω, οπότε με το που βγω έξω ξανά έχω δουλειά με τη μία. Τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για